έπεσε στα πόδια του Δανιήλ και τον προσκύνησε. Δεν είναι η εξουσία η κοσμική ανώτερη, είναι η πνευματική εξουσία ανώτερη. Δεν είναι ο βασιλιάς ανώτερος, είναι ο προφήτης και ο Άγιος, ο χαρισματούχος ανώτερος. Σοριάστηκε ο μεγάλος βασιλιάς της Ανατολής μπροστά στα πόδια του προφήτου και τον προσκύνησε. Θυμάστε τι λέει ο Θεός σε ένα πιστό του δούλο στην Αποκάλυψη. Θα κάμω, λέει, και τους εχθρούς σου να έρθουν να πέσουν στα πόδια σου και να σε προσκυνήσουν για να σου δείξω ότι σε αγαπώ. Για να δείξει ο Θεός πόσο αγαπάει και πόσο τιμάει τους πιστούς δούλους του, όπως ήταν ο Δανιήλ, έκαμε και αυτόν τον υπερόπτη, τον πανίσχυρο βασιλιά της Βαβυλώνος, να σοριαστεί στα πόδια του Δανιήλ και να τον προσκυνήσει. Πού είναι οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά που λένε ότι δεν επιτρέπεται να προσκυνούμε Αγίους? Προσκυνούμε τους Αγίους όχι ως Θεό, αλλά ως φίλους του Θεού. Αλλιώς προσκυνούμε το Θεό. Δίνουμε λατρευτική προσκύνηση στο Θεό. Και αλλιώς τους Αγίους. Τιμητική προσκύνηση στους Αγίους. Διέταξε να γίνουν και θυσίες ενώπιον του Δανιήλ, προς τιμήν του Θεού του Δανιήλ. Και έκαμε και ομολογία ο Ναβουχοδονόσορ για το Θεό του Δανιήλ. Τι κάνει ο Θεός όταν θέλει? Έβαλε αυτό το θηρίο της Αβύσσου να ανοίξει το στόμα του και να κάνει ομολογία για το Θεό μας. «Και αποκριθείς ο βασιλεύς», είπε το Δανιήλ, «επαληθείας ο Θεός ημών, αυτός εστί Θεός Θεών και Κύριος των βασιλέων, και αποκαλύπτων μυστήρια, ότι η δυνήθης αποκαλύψε το μυστήριον τούτο». «Αληθινά», είπε ο Ναβουχοδονόσορ στο Δανιήλ, «αληθινά ο ειδικός σας Θεός είναι Θεός των Θεών, υπέρτατος Θεός, ύψιστος Θεός και Κύριος των βασιλέων, είναι πάνω από μας τους βασιλείς, αφεντικό των βασιλιάδων, και αποκαλύπτει μυστήρια, φανερώνει μυστήρια, διότι εμπόρεσες να φανερώσεις αυτό το μυστήριο, να φανερώσεις το όνειρό μου και να το εξηγήσεις». Και σήμερα, να ξέρετε, υπάρχουν προφήτες, οι προφήτες της Καινής Διαθήκης, και σήμερα υπάρχουν βλέποντες, ορώντες άνθρωποι που με το χάρισμα του Θεού βλέπουν και αποκαλύπτουν μυστήρια. Ευτύχησα να γνωρίσω Αγίους ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν με το χάρισμα του Θεού, βλέπουν και τις σκέψεις του ανθρώπου και αποκαλύπτουν μυστήρια του παρόντος, του παρελθόντος και του μέλλοντος. Πήγαν και άθεοι σε χαρισματούχα πρόσωπα και όταν τους απεκάλυψαν μυστήρια, μυστικά της ζωής των και άλλα μυστικά, έμειναν ενεοί, έκθαμβοι και είπαν: «Όντως υπάρχει Θεός, όντως ο Χριστός είναι αληθινός Θεός, όντως υπάρχει Πνεύμα Άγιον, όντως υπάρχουν χαρισματούχοι και θαυματουργοί και θαύματα». Πίστευσαν άθεοι που είχαν στο βάθος τους κάποια ψυχική ευγένεια, κάποια καλή προαίρεση. Αν δεν έχει κανείς προαίρεση καλή, χίλια θαύματα να ειδεί, μυριάδες θαύματα να ειδεί. Δεν αλλάζει. Είναι γεγονός. Ο Ναβουχοδονόσορ, παρότι ήταν μεγάλος εγκληματίας της ανθρωπότητος,
ήταν καλύτερος από δικούς μας άρχοντες. Καλύτερος. Οι δικοί μας, ούτε σε αμαρτωλούς δρασοφόρους, ούτε σε αγίους καταδέχτηκαν ποτέ να κλείνουν λίγο και να φιλήσουν το χέρι τους. Είχε ψήγματα χρυσού μέσα του ο Ναβουχοδονόσορ. Ψήγματα χρυσού. Ετούτε εδώ έχουν λάσπη μέσα τους. Βόρβορο. Στη συνέχεια ο Ναβουχοδονόσορ έδωκε τιμή και δόξα και αξίωμα μεγάλο στο Δανιήλ, αλλά και στους συντρόφους του, τους τρεις πέδας. Και μεγάλη είναι ο βασιλεύς τον Δανιήλ. Εδόξασε ο βασιλιάς τον Δανιήλ. Και δώματα μεγάλα και μεγάλα δώρα, πολύτιμα και πολλά, έδωκεν αυτό, έδωκε σε αυτόν. Και κατέστησε αυτόν επί πάσης χώρας Βαβυλώνος. Και τον έκαμε άρχοντα και εξουσιαστή σε όλη την επαρχία της Βαβυλώνος, στην πρωτεύουσα. Και άρχοντα σατραπών επί πάντα στους σοφούς Βαβυλώνος. Και τον έκαμε κύριο όλων των σοφών της επαρχίας της Βαβυλώνος. Του έδωκε δόξα ανάλογη με τη δόξα που έδωκε άλλοτε ο Θεός στον Ιωσήφ στην Αίγυπτο, που τον έκανε δεύτερο βασιλιά, δεύτερο άρχοντα. Ο Δανιήλ δεν ενδιαφέρθηκε μόνο για τον εαυτό του, ενδιαφέρθηκε και για τους τρεις πέδας. Όταν του έδωκε εξουσία και τιμές ο βασιλιάς, ητήσα το παρά το βασιλέως ζήτησε από το βασιλιά και κατέστησε επί τα έργα της χώρας Βαβυλώνος και διόρισε άρχοντες για τις υποθέσεις της Βαβυλώνος, τις κρατικές υποθέσεις, τους τρεις φίλους του, τον Σεδράφ, τον Μισάχ και τον Αβδεναγό, τον Ανανία, τον Λαζαρία και τον Μισαήλ. Και Δανιήλ είναι εν τη αυλή του βασιλέως. Και ο Δανιήλ ήταν στην αυλή, στα ανάκτορα του βασιλέως, το δεύτερο πρόσωπο μετά τον βασιλιά. Ο Θεός έδωκε το όνειρο στον βασιλιά τον Ναβουχοδονόσορα, όχι τόσο για να τιμήσει τον Ναβουχοδονόσορα, όσο για να τιμήσει τον Δανιήλ και τους τρεις πέδας. Οι άρχοντες είναι στα χέρια του Θεού, τους διαθέτει ο Θεός όπως θέλει, τους κάνει να σκέπτονται και να εργούν πολλές φορές για τη δόξα των πιστών του δούλων. Αδελφοί μου, αυτό ήταν το όραμα το οποίο, το όνειρο που είδε ο Ναβουχοδονόσορ και η εξήγηση που έδωκε ο προφήτης Δανιήλ. Συντόμως τώρα, σε 5 λεπτά θα επιστήσουμε την προσοχή μας στο άγαλμα και στον λίθο που απεσπάστη άνευ χειρών από το όρος και συνέτριψε το άγαλμα. Η χρυσή κεφαλή είναι η βασιλεία των Βαβυλωνίων, πάμπλουτη βασιλεία. Το αργυρούν μέρος του αγάλματος, το στήθος του αργυρούν και τα χέρια τα αργυρά είναι η βασιλεία των Μηδοπερσών, η Μηδοπερσική βασιλεία που ήρθε μετά την Βαβυλωνιακή. 2 χέρια, 2 λαοί, Μίδη και Πέρσε, έγιναν μία βασιλεία, μία αυτοκρατορία. Η βασιλεία η Χάλκινη, λέει η κοιλία
και οι μυροί σαν χάλκινοι. Είναι η βασιλεία των Ελλήνων, του μεγάλου Αλεξάνδρου και των διαδόχων του. Είχε μεγάλη έκταση και αυτή η βασιλεία. Απλώθηκε στην τότε γνωστή Οικουμένη. Έχει και άλλες προφητείες για τον Μέγα Αλέξανδρο ο Δανιήλ. Καταπληκτικές προφητείες. Ο τράγος των Ελλήνων, λέει ο Αλέξανδρος, σαν αστραπή πέρασε απάνω από τον κόσμο και κατέκτησε τον κόσμο. Η βασιλεία η σιδηρά, αυτή που συντρίβει και κάνει σκόνη τα πάντα, είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όντως αυτή ήταν σιδηρά αυτοκρατορία. Με σιδηρά πειθαρχία και με σιδηρά σκληρότητα.